συντρόφισσες και σύντροφοι. Φίλε Αλέξανδρε, φίλε Σίμω, σας ευχαριστώ όλους καταρχήν για την τιμητική πρόσκληση, ευχαριστώ την οργάνωση των μελών του Χαλανδρίου για την τιμητική πρόσκληση που μου απίθυνε να έρθω να μιλήσω σήμερα εδώ σε μια ανοιχτή συγκέντρωση στα πλαίσια της πολιτικής εξόρμησης που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της διακυβέρνησής μας. Καταρχήν να απαντήσω κατευθείαν στο Σίμω γιατί μπορεί να φύγει. Εμείς Σίμω μόνο ανοίγουμε, δεν κλείνουμε. Λοιπόν, όπως ανοίγουμε και τη Σαντορίνη, την οποία ήθελε ο Άδωνης να τη βάλει σε φορτηγά και να την πουλήσει στους ιδιώτες εκεί πέρα, όπως ανοίγουμε και μια σειρά από άλλες δομές που προσπαθούμε να ξαναστήσουμε την υγεία και την περίθαλψη του ελληνικού λαού στα πόδια της. Εδώ και 1,5 χρόνο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει και ξέρεις όταν είσαι μέσα στη δίνη των γεγονότων δεν το καταλαβαίνεις, γράφουμε ιστορία και θα έχουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας να λέμε πολλά πράγματα. Βέβαια στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, αλλά αυτό που έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο εγώ θα ήθελα λίγο να το αναλογιστούμε και να κάνουμε ένα απολογισμό για να δούμε και για το τι πρέπει να γίνει στο από εδώ και μπρος. Διότι με όλη αυτή την επίθεση την οποία δεχόμαστε από τα βοθροκάναλα της διαπλοκής, εγώ το επαναλαμβάνω και δεν το παίρνω πίσω αυτό το πράγμα, παρά το γεγονός ότι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, γιατί θέλουν να ξαναπιάσουν κάποια κουβέντα, να την απομονώσουν και να κάνουν την τρίχα τρισιά, η πλασματική εικόνα η οποία δημιουργούν δεν είναι αυτή που είναι στην κοινωνική πραγματικότητα και την οποία τη βιώνει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, και γι' αυτό ακόμα και σήμερα, ακόμα και μετά από αυτή την οδυνηρή συμφωνία του περσινού Ιουλίου, συνεχίζει να έχει ακουμπισμένες τις ελπίδες του πάνω στην κυβέρνηση με του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Οικολόγου. Πριν από 1,5 χρόνο ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Γιατί ήρθε? Γιατί εξαντλήθηκε το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο που είχε υπάρξει σε αυτή τη χώρα που οικοδομήθηκε μετά τη λήξη του εμφυλίου, που οικοδομήθηκε με την πρώτη οκταετία Καραμαλή και τη Χούντα, που οικοδομήθηκε με τη μεταπολίτευση την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο του ΠΑΣΟ. Ποιο ήταν αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο? Ήταν ένα κοινωνικό συμβόλαιο του ότι αυτή τη χώρα θα την κυβερνάνε οι 80 γερμανοτσολιάδικες οικογένειες της αστικής τάξης που όταν ο ελληνικός λαός πολεμούσε ήταν κρυμμένοι στην Αίγυπτο και επέστρεψαν και τους έκατσαν στο σβέρκο του ελληνικού λαού αυτοί που έδωσαν 2.200.000 δραχμές σε αξία δραχμής του 70 για να φτιάξουν μεσαία στρώματα, που έδεσαν το μέλλον της χώρας με αυτούς τους 80 μεγαλοτσολιάδες που ήρθαν απ' έξω εκείνη την περίοδο και όχι με τα προτάγματα του ΕΑΜ, που άλλαξαν τον κοινωνικοπολιτικό σχετισμό στην Ελλάδα. Είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που οικοδομήθηκε με την πολιτική της αντιπαροχής και των μεγάλων έργων, με την πολιτική της αντιπαροχής της πρώτης οκταετίας του Καραμαλή, με το βόλεμα συγκεκριμένων ομάδων, με τα κλειστά επαγγέλματα της Χούντας, με την παραχώρηση σε συγκεκριμένα συμφέροντα όλου του παράλληλου μετόπου της Αττικής, που ακόμα και σήμερα αυτοί οι ίδιοι τύποι το κυβερνάνε, όπως και πάρα πολλά άλλα κομμάτια σε όλη την Ελλάδα με τα θαλασσοδάνεια που έδωσε. Και αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο ολοκληρώθηκε, αναδομήθηκε να το πω έτσι, μετά το 81, με την αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος πήρε την νεαμογενή Ελλάδα και έβαλε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο δημόσιο, που βρήκε δουλειά κόσμος, αλλά συγκρότησε το δικό του πελατειακό στρατό, και η δουλειά ολοβρώμεσε μετά το 96, αυτή την οκταετία του σημειτικού εξυγχρονισμού, όπου έγινε νόμος κίνησης της ελληνικής κοινωνίας η μίζα και το μαύρο χρήμα. Με στην πολιτική
με την πολιτική των μεγάλων έργων της Ολυμπιάδας, που τα χρήματα δεν τα πήρανε αυτοί που δούλεψαν για να τα φτιάξουν, ούτε οι μηχανικοί ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά οι εργολάβοι που πούλησαν τα υλικά και που έκανα, που μέσα από μια τεράστια έκταση υπερτιμολόγηση. Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν του υπερδανισμού, της κατανάλωσης μέσα από το δανεισμό, της πιστωτικής επέκτασης με τις τράπεζες, του σκανδάλου του χρηματιστηρίου, έφτασε τα όρια του και χρεοκόπησε τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή οι ίδιοι τότε, οι ίδιοι αυτοί που οδήγησαν την κοινωνία σε αυτό το πράγμα, την παρέδωσαν δεμένη χειροπόδαρα σε μια σκληρή νεοφιλελεύθερη ελίτ στην Ευρώπη, η οποία οδηγούμενη από ιδέες χυλής της δεκαετίας του 70 και σκληρού και της σκληρής σχολής των νεοφιλελεύθερων του Φρίντμαν, σου λέει ότι είναι ευκαιρία εδώ να τα πάρουμε, εδώ να τα πάρουμε όλα. Μια τεράστια εσωτερική υποτίμηση της αξίας της εργασίας, με, μέσα από απόσυρση του κράτους από την υγεία και την παιδεία και τις δομές, για να πληρώνουμε ένα χρέος το οποίο ποτέ μα ποτέ δεν θα τελείωνε. Αυτό το πράγμα έσπασε τις κοινωνικές σχέσεις και όσα βίωσε ο ελληνικός λαός, το 25% μείωση του ΑΕΠ δηλαδή, που βιώσαμε μέσα σε μια πενταετία, σαν είχαμε πόλεμο, σαν είχαμε πόλεμο και κατοχή είναι αυτό το πράγμα, αυτό είναι που έσπασε το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο, έσπασε τα προηγούμενα πολιτικά δεσμά και έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και τον έφερε γιατί ήταν ο σχετικά πιο έτοιμος να διατυπώσει μια πρόταση, και εγώ θα το πω κι αλλιώς, γιατί δεν γράφουν μόνο οι συλλογικότητες, αλλά γράφουν και οι ξεχωριστοί άνθρωποι την ιστορία. Βρέθηκε μετά από 70 χρόνια ένας σαραντάρης, ο οποίος δεν κουβαλούσε στην πλάτη του και ούτε είχε ενσωματώσει στην ψυχή του την ήττα της αριστεράς, να πει πάμε για κυβέρνηση. Πάμε εμείς να πάρουμε τα ηνία του τόπου αυτού και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αντιστοιχιζόμενοι στα οράματα, στις επιθυμίες και στα συμφέροντα των από κάτω. Γι' αυτό έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Και ξεκινήσαμε πέρυσι 25 του Γενάρη. Είχαμε όμως και αυταπάτες. Πιστεύαμε ότι η έκφραση της λαϊκής βούλησης και αυτά που γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα έπειθαν κάποιους να φερθούν διαφορετικά στη χώρα. Αυτό αποδείχτηκε αυταπάτη. Κάναμε και λάθη σε σχέση με συγκεκριμένους χειρισμούς. Όμως, να μην ξεχνάμε γιατί υπάρχουν αυτά και πρώτα τάπα, όμως είχαμε απέναντί μας έναν πολύ σκληρό συσχετισμό, ο οποίος ήταν καταφανώς εναντίον μας. Που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπήρξε φέτος. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μείνει στην κυβέρνηση, αυτός ο συσχετισμός δεν θα άλλαζε φέτος στην Ευρώπη. Πέρυσι όλα τα Eurogroup ήταν 18-1. Φέτος δεν ήταν. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτή τη συμφωνία με την αξιολόγηση. Περάσαμε ένα δημοψήφισμα, στο οποίο ο ελληνικός λαός είπε όχι σε αυτό το οποίο έφερναν σαν συμφωνία. Δεν είπε όχι στο να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην κάνουν κάποιοι την επιθυμία τους ότι αυτό ήταν μέσα στο λαό. Και βέβαια, όταν φτάνεις, γιατί έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τα λέμε, όταν φτάνεις χωρίς συμμάχους, ακόμα και κάποιοι που τάξανε βοήθεια, σε εκείνη τη φάση κάνανε την πάπια, στην κρίσιμη στιγμή και την κρίσιμη εβδομάδα. Και όταν έχεις πραγματικό ταμιακό διαθέσιμο 1.200.000.000.000 στις τράπεζες, είναι προφανές ότι κάνεις συμβιβασμό. Κάνεις συμβιβασμό για να μην σε σκοτώσουν και για να μην μπει η χώρα στο χάος. Αυτό όμως εμείς δεν το κρύψαμε. Φέραμε μια συμφωνία η οποία εξασφαλίζει κάποια πράγματα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, η οποία εξασφαλίζει μέσα από κάποια μέτρα που αναγκαστήκαμε να ξαναπάρουμε και δεν είναι της ψυχής μας, μια δημοσιονομική ισορροπία, και η οποία όμως δημιουργεί το περιβάλλον για να αρχίσει να φέρεται φως στο τούνελ. Και επειδή
θα δημιουργούσε αυτά. Γι' αυτό ακόμα και ο σκληρός πυρήνας και ο νεοφιλελεύθερος του Δούνου του προσπάθησε να την υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία και στη διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης, κάτι που δεν το κατάφερε τελικά. Και που για πρώτη φορά μπαίνουμε στην κουβέντα της μείωσης του χρέους. Όχι θεωρητικός, αλλά με συγκεκριμένα βήματα, και που αυτό είναι που θα βγάλει τη θηλιά από τον ελληνικό λαό και από τον τόπο για να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα άλλο δρόμο. Αυτή τη συμφωνία εμείς δεν την κρύψαμε, τη βάλαμε στην κρίση του ελληνικού λαού και είπαμε, αυτό αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε, δεν είναι δικό μας, πρέπει να το κάνουμε γιατί η εναλλακτική είναι χάος και κρίνε μας. Και κρίνε μας. Και διάλεξε. Υποσχεθήκαμε ότι θα προσπαθήσουμε, παρά το ασφιχτικό πλαίσιο, παρά τα capital control, παρά όλη αυτή τη μέγενη που μας βάλαν οι εταίροι συνεταίροι δανειστές, να υλοποιήσουμε και παράλληλα μέτρα στήριξη των κοινωνικών αδύνατων, ενίσχυση της υγείας, της εκπαίδευσης, του κοινωνικού κράτους, να πάρουμε μέτρα εναντίον της διαφθοράς, αυτό που ονομάσαμε παράλληλο πρόγραμμα, που είναι η γέφυρα ανάμεσα στην εποχή της άγριας λιτότητας και της επιτροπίας, στην εποχή της ελευθερίας και της ανάπτυξης. Να το πω έτσι. Αυτό το υποσχεθήκαμε. Και ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Αυτό ξεχνάνε όλοι. Μας κάνουν κριτική, λες και εμείς πέσαμε μανεμογκάστρι ή πάθαμε καμιά μετάλλαξη, και όλη η κριτική γίνεται ξεχνώντας εντελώς, σβήνοντας από το χάρτη, το ότι ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβρη, μετά από όλα αυτά, μετά από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε 35,5% στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσει να κυβερνά αυτή τη χώρα μαζί με τους ΑΝΕΛ, και δεν επιδοκίμασε αυτούς που έκαναν και καλά έκαναν για την αντίληψή τους μια σκληρή κριτική απέναντι στις επιλογές μας. Μετά από αυτό είχαμε μια πορεία. Γιατί έγιναν και πρέπει να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Γιατί είπαμε, αυτά τα κανάλια δεν τα δει. Τώρα. Κάναμε. Για τα κανάλια. Λοιπόν, όχι, έλεγα ότι αυτά τα, για να θυμηθούμε κάποια πράγματα από το τι έχει γίνει ένα χρόνο στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί δεν έχουμε υπογράψει μόνο συμβιβασμό σε αυτή τη συμφωνία, ούτε έχουμε πάρει μόνο φορολογικά μέτρα ή ζητήματα σε σχέση με το ασφαλιστικό. Να θυμίσω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική πρόνοια, έτσι. Λοιπόν, δώσαμε δωρεάν νερό και ρεύμα σε πολλές χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά. Δεν είναι μικρό πράγμα για αυτούς. Δώσαμε δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους στην Αθήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δώσαμε το επίδομα ενοικίου σε 21.198 οικογένειες. Δώσαμε την κάρτα αλληλεγγύης σε 147.967 οικογένειες. Δώσαμε με πιλωτικό πρόγραμμα και επεκτείνεται το δεκατιανό το πρωινό στους μαθητές που λιποθυμούσαν σε 11.500 μέχρι στιγμής. Υπήρξε αυτό το λεωφορείο για την υποστήριξη των αστέγων. Δώσαμε το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο ξεκινάει πιλωτικά σε 30 δήμους. Αυτά είναι σαφείς κινήσεις με ταξικό πρόσημο στήριξης των πιο αδύναμων αυτής της κοινωνίας. Πάμε και λίγο παρακάτω. Στην υγεία, που έχουμε να πούμε πολλά εκεί, έτσι. Στην υγεία, δώσαμε πρόσβαση στις δημόσιες δομές σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, οι οποίοι έμειναν ανασφάλιστοι, όχι γιατί ήταν παταξίδες, αλλά γιατί μείναν άνεργοι αυτή τη σκληρή μνημονιακή πενταετία. Και το οποίο πραγματικά ανακούφισε ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού, και όσο αφορά την οσηλεία του και την πρωτοβάθμια περίθαψή του και τη φαρμακευτική του δαπάνη. Δώσαμε αύξηση μετά από 6 χρόνια συνεχών μειώσεων, αλλά θα πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, στον προϋπολογισμό για την υγεία κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Που δεν έχει ξαναγίνει, μέχρι τώρα όλο κόβανε. Και δεν φτάνουνε, αλλά και αυτά θα ανέβουν. Διώξαμε τους εργολάβους της καθαριότητας και των άλλων συνεργείων από τα νοσοκομεία.
κάνοντας εξοικονόμηση τουλάχιστον 30% της δαπάνης την οποία πλήρωναν οι προηγούμενοι, αμείβοντας πολύ καλύτερα τους εργαζόμενους σε αυτόν τον χώρο. Και βέβαια έχουν προσφύγει όλοι με προσφυγές, γιατί χάνουν μεγάλη ματζιαδούρα. Δεν πειράζει, το ίδιο τους κάνει. Ολοκληρώσαμε ένα διαγωνισμό ο οποίος καρκινοβατούσε γιατί δεν τα βρίσκανε στη μίζα από το 2007 με τα 90 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία έχουν αρχίσει και διανέμονται σε όλη την επικράτεια. Επαναφέραμε το επίδομα του άγωνου αγροτικού 400 ευρώ σε 311 αγροτικά ιατρία που με την κατάργηση αυτού του επιδόματος εδώ και πολλά χρόνια τον περισσότερο κενό είναι κενά και δεν μπορούν πάρα πολλοί ακρίτες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές να έχουν τη στοιχειώδη φροντίδα που μπορεί να τους προσφέρει ένας αγροτικός γιατρός. Έχουμε βάλει μπροστά, γιατί παραλάβαμε ένα σύστημα το οποίο κατέρεε, το οποίο του φεύγανε κομμάτια και ήμασταν, και την τελειώνουμε αυτή τη φάση τώρα, εδώ και 7-8 μήνες, ήμασταν στη φάση της ανάταξης του πολυτραυματία. Δεν ανέρωσε, σταμάτησε να χαλάει και σταθεροποιήθηκε. Αυτό έχει γίνει. Διότι αν δεν βάζαμε από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα 1055 επικουρικούς γιατρούς που ανέλαβαν υπηρεσία στο σύστημα, θα είχε διαλυθεί το σύμπαν. Αν δεν εν γνώση μας ότι ξεπερνάνε τα 2 χρόνια, δεν ανανεώναμε τη θητεία περίπου 1100 είτε άλλων από αυτούς που είπα τώρα, είτε γιατρών είτε λοιπόπροσωπικών νοσοκομείων μέχρι 39 του, και το οποίο θα πάει και πιο πέρα, πάλι θα κατέρεε το σύστημα. Εάν δεν διορίζαμε 380 μόνιμους γιατρούς από παλιές και παγωμένες πιστώσεις που τις είχαν την έγκριση αλλά δεν διορίζανε για να το παίξουν καλά παιδιά στην Τρόικα, και οι οποίοι διοριστήκαν από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Και έχουμε επίσης, και εδώ θα κάνω ένα διάλειμμα σε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε ανακοινώσει τις μαζικές προσλήψεις. Το Νοέμβριο προκηρύξαμε 985 άτομα λοιπόπροσωπικών νοσοκομείων σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας και σε κέντρα υγείας. Δυστυχώς, επειδή παραλάβαμε ένα σαπημένο κράτος, γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, δυστυχώς οι οριστικοί πίνακες για τη ΔΕ κατηγορία ανακοινώθηκαν μόλις πριν από λίγες μέρες. Για τις ΠΕ και τους ΤΑΦΕ είναι εδώ και 2 μήνες και αρχίζουν αυτοί να διορίζονται στα νοσοκομεία. Τώρα που ολοκληρώθηκαν και ο οριστικός πίνακας των ΔΕ και έχουμε οριστικά αποτελέσματα, δηλαδή κατάταξης για 50.000 ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν χαρτιά και οι οποίοι αυτοί θα καταλάβουν οι πρώτοι τους σε 985, θα προκηρύξουμε μέσα στις επόμενες μέρες τις 1.700 που έχουμε τάξει από το Μάρτι, το οποίο δεν το κάναμε γιατί θέλαμε να τελειώσει αυτό και να πάρουμε από τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων αυτών των ανθρώπων και να μην ξαναχάσουμε πάλι 5-6 μήνες για να βγάλει το ΑΣΕΠ αποτελέσματα. Γιατί αυτό έχει γίνει. Υποσχέθηκαν ότι τα αποτελέσματα θα βγουν Γενάρη-Φλεβάρη και βγήκαν μετά από πολύ έντονη πίεση και όχι μόνο 2 Ιουνίου. Επίσης, διορίστηκαν 187 άτομα στο ΕΚΑΒ, τα οποία ανέλαβαν υπηρεσία. Διορίστηκαν 150 άτομα μέσα από πρόγραμμα του προσφυγικού και καλύπτουν και βοηθούν τις δομές υγείας σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και γιατροί και νοσηλευτές και διασώστες. Επίσης, ολοκληρώθηκε η προκήρυξη, απλά και εκεί έχουν γίνει πολλές αιτήσεις, αλλά θα αρχίσουν να έρχονται 585 ατόμων λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, τα οποία του κάνουν το διαγωνισμό υγειονομικές περιφέρειες και καλύπτουν άμεσες ανάγκες και είναι για 1 χρόνο. Επίσης, έχουμε πάρει ήδη δέσμευση από τον Χριστόφορο τον Βερναδάκη για να πάρουμε για φέτος από τα υπόλοιπα άλλα 1.000 άτομα που θα προκηρυχτούν και θα διοριστούν από αυτόν τον κατάλογο των οριστικών αποτελεσμάτων των 985 που προκηρύξαμε τον Νοέμβριο, πάλι για τα νοσοκομεία. Γίνεται δηλαδή μια μαζική ένεση προσωπικού, η οποία θα δείξει τα αποτελέσματά της και μέσα στο καλοκαίρι, για να αρχίσει το πράγμα να στροφάρει. Γιατί τα νοσοκομεία θέλουν πρώτα απ' όλα, και τα κέντρα υγείας και όλες οι δομές, πρώτα απ' όλα προσωπικό, θέλουν ανθρώπινο δυναμικό, θέλουν μια τεράστια αλλαγή στο επίπεδο των προμηθειών,
την οποία την ξέρουν και αυτοί ετοιμάζουμε, και θα πω κάποια πράγματα μετά, και θέλουν και ολοκλήρωση της άλλης μεγάλης θεσμικής τομής που ετοιμάζουμε, της πρωτοβάθμιας περίθαψης, η οποία θα αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα και σύντομα, δεν μπορώ να τα πω όμως σήμερα, θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις σε σχέση με το πόσους υγειονομικούς θα διορίσουμε τα επόμενα χρόνια ακριβώς για να αναπτύξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτές τις δομές με βάση το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή με τα ιατρεία γειτονιάς, τους οικογενειακούς γιατρούς, το χωρισμό της χώρας σε ομάδες πληθυσμού οι οποίοι θα αναφέρονται σε συγκεκριμένους οικογενειακούς γιατρούς, γενικούς ή παθολόγους. Επίσης, αύριο αναρτάται ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων του διαγωνισμού που διενέργησε και που συνειδητά καθυστέρησε η προηγούμενη διοίκηση του ΚΕΛΠΝΟ, του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων, ο οποίος κατάλογος είναι αυτός που είχαμε καταλήξει εμείς μετά που πήραμε χαμπάρι ότι εδώ γίνεται το μάλε βράσε και βρήκαμε σε 220 αιτήσεις 88 λάθος μοριοδοτήσεις. Αύριο αναρτάται ο πίνακας μετά την αλλαγή της διοίκησης, τον επανέλεγχο όλων των πιστοποιητικών με ανοιχτή διαδικασία, χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους που είχαν βάλει στην Επιτροπή οι προηγούμενοι και οι οποίοι όμως δεν αποφάσισαν τότε αυτοί γιατί τους ερχόταν έτοιμος το ποιοι έπρεπε να πάρουν. Έτσι. Και μια που έπιασα το ΚΕΛΠΝΟ, να περάσω και στο τι έχει γίνει τον προηγούμενο χρόνο σε σχέση και με τη διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν, κάποια πράγματα όσο και να τα κρύβουν, δεν κρύβονται. Τα πεις ονόματα. Εγώ δεν ντρέπομαι, ξέρεις. Πρώτα απ' όλα, για πρώτη φορά, θα πω μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο σε αυτόν τον τομέα ο οποίος είναι βασικός και που έχει να κάνει με τη διαφθορά. Γιατί δεν χρεοκοπήσαμε έτσι γενικώς και αορίστως, κάποιοι τα φάγανε. Και οι οποίοι μπορεί να είπαν ότι μαζί τα φάγαμε για να δικαιολογήσουν αυτό το πράγμα, δηλαδή έτρωγαν το πουντι, το κοτόπουλο και άμα έπεθε και κάνα ψήφιο από το τραπέζι, τρώγαμε όλοι μαζί παρέα. Γιατί αυτό είναι που εννοούσε ο κύριος Πάγκαλος σε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα και με το όνομά τους. Για πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή, διεξάγεται εξονυχιστικός έλεγχος σε όλη τη διαφημιστική δαπάνη των ΔΕΚΟ και των δημόσιων οργανισμών. Που ήταν ένας συγκεκριμένος μηχανισμός εξαγοράς δημοσιογραφικής κάλυψης και πολιτικής στήριξης από τα ΜΜΕ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οδηγήθηκε στη φυλακή ο κύριος Μουσάς και ο κύριος Κοσιόλης, πως το λέγανε τον άλλον ας πούμε, όπως ήταν και υπάλληλος στη Νέα Δημοκρατία με 18.500 ευρώ μισθό, το οποίο μάλιστα τον πλήρωνε η ΕΙΔΑΠ, δηλαδή εμείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έγινε αυτό το πράγμα. Και ακόμα βέβαια περιμένουμε τις απαντήσεις τις επίσημες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό το πράγμα. Που αυτοί οι κύριοι είχαν 25 συνεχόμενα πρωτοσέλιδα της Ακρόπολης για το πόσο τεράστιος μεταρρυθμιστής είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Για πρώτη φορά, για να μην ξεχνιόμαστε, 5.000 θαλασσοδάνεια της Αγροτικής Τράπεζας έχουν οδηγηθεί και ερευνούνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς που αθροιστικά είναι 5 δις ευρώ από τα οποία δεν επεστράφει ούτε λεπτό του ευρώ. Πριν κλείσει η αγροτική, την κλείσει την αγροτική ο Σαμαράς και τη χαρίσει στην Πειραιώς με την αξία ενός κτηρίου μόνο από αυτά που είχε στην κατοχή της. Ποιο ήταν ο Σαμαράς. Λοιπόν, για πρώτη φορά, με νομοσχέδιο δόθηκε η δυνατότητα να ελεγχθεί πραγματικά η λίστα Λαγκάρντ, η οποία ελέγχεται και πέφτει το χρήμα από αυτούς. Έτσι, πέφτει το χρήμα από αυτούς. Είναι κάμποσα τα εκατομμύρια τα φετινά που έχουν έρθει από τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ. Διότι τη λίστα Λαγκάρντ την είχε στο τσεπάκι του ο Βενιζέλος, έβαλε ο Σαμαράς να την ερευνήσει μία εξεταστική που συμμετείχε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, που συνδέεται με 4 λογαριασμούς της λίστας Λαγκάρντ, και αυτή τη στιγμή ο πραγματικός έλεγχος έχει ξεκινήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήρθε και η λίστα Μπόριαν στη χώρα, την οποία προσπαθούσαν από το 12 να τη δώσουν και οι δικοί μας δεν την παίρνανε. Και από εκείνη τη λίστα πάλι έχει αρχίσει και πέφτει το χρήμα με τις κλήσεις που έρχεται στον κάθε ένα από αυτούς που έβγαλε έξω την, τόσο μαύρο χρήμα. Για να θυμίσω, ας πούμε, το Ψυχάρης πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για θαλασσοδάνεια. Έτσι. Πλήρωσε και ο Πόπολας κάτι χρωστούμενα. Πλήρωσε και ο Κοντομινάς κάτι χρωστούμενα. Ασφαλιστικές εισφορές. Πλήρωσε και ο Παπασταύρου. Ο κύριος Παπασταύρου που δεν υπάρχει λίστα που να μην είναι μέσα. Έτσι. Και στα μέχρι και στα Panama Papers που ανακαλύφθηκαν πάλι εκεί έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και βέβαια δεν είναι μόνο δικά του τα λεφτά, αλλά και κάποιων ανωτέρων. Λοιπόν, αυτά. Επίσης βρήκαμε 5.260 δημοσίους υπαλλήλους με τεράστιες καταθέσεις στην Ελβετία, σε ελβετικές τράπεζες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από το μισθό τους. Αλλά οι οποίοι, και οι οποίοι ελέγχονται εξολυχιστικά αυτή τη στιγμή μέσα από ποια κανάλια μπόρεσαν να προσπορήσουν αυτά τα ποσά, γιατί από το μισθό τους είναι σίγουρο ότι δεν τα έχουν, ότι δεν τα έχουν προσπορήσει. Λοιπόν, επίσης για να μην ξεχνιόμαστε πάλι, μπλοκαρίστηκε περιουσία αξίας 3.790 εκατομμύρια του Βγενόπουλου με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έτσι, γιατί έχει αναπνεύσει η δικαιοσύνη. Ένα κομμάτι της που είναι υγιές έχει αναπνεύσει. Σήμερα αλλάζει και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία πιστεύουμε ότι θα επιταχύνουν μια σειρά από πράγματα. Λοιπόν, επίσης, ο ιδιοκτήτης του πρώτου φλέματος, γιατί δεν μπορώ να το πω πρώτο θέμα, με απόφαση 29 Φεβρουαρίου του 2016, ξαναπαραπέμπεται για κακούργημα, παρά την προσπάθεια του απαλλακτικού βουλεύματος που έτρεξαν το μάτι του 2015 πριν το πάρουμε χαμπάρι να το κλείσουν και ό,τι και καλά, κυκλοφορούσε με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ρευστό, δεν είναι τίποτα, τα έβγαλε ο άνθρωπος από τον τίμιο υδρότα του προσώπου του, ας πούμε. Λοιπόν, πήγαν να τον απαλλάξουν πέρυσι το 2015, όμως ξαναπαραπέμφθηκε. Και αυτό έχει αποκριβεί από όλα τα ΜΜΕ. Αν χτυπήσετε στο Google δίωξη Θέμος Αναστασιάδης, οι τρεις πρώτες σελίδες μιλάνε, για να δείτε πως όλα είναι στημένα, οι τρεις πρώτες σελίδες λένε αθωώθηκε, απαλλάχτηκε κτλ. Στην τέταρτη σελίδα που θα χτυπήσετε θα δείτε ότι φέτος το Φλεβάρι παραπέμφθηκε. Ξανά. Και ξανά άνοιξε υπόθεση. Γιατί τα κρύβουν όλα, νομίζοντας ότι δημιουργώντας αυτό το πέπλο σιωπής θα καταφέρω να την γλιτώσουν στο τέλος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο επίπεδο της διαφθοράς. Στο δικό μας το χώρο έχουμε ανοίξει δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι το μέτωπο του Κελπνό. Το Κελπνό ήταν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους ελεγχόταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ΜΜΕ. Η τελευταία έρευνα η οποία έκανε όχι μόνο το ΣΕΙΠ αλλά και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που σε συνεργασία με την ηγεσία του εντέλαμε να κάνει, είναι τρομερά αποκαλυπτική. Δείχνει ότι το 2014 το Κέλπνο έχει τελειώσει και η γρήπη, έχουν τελειώσει όλα τώρα αυτά, έτσι. Γιατί το μεγάλο γλέντι έγινε και πιο πίσω, την περίοδο της γρήπης. Λοιπόν, έδωσε 5.860.000 ευρώ διαφημιστική δαπάνη. Το 2014, εν μέσω μνημονίων, έδωσε, επαναλαμβάνω το νούμερο, 5.860.000 ευρώ διαφημιστική δαπάνη. Και το θέμα ποιο είναι. Υπάρχουν και κάποια μεγάλα ΜΜΕ τα οποία πήρανε χρήματα από αυτά. Τα αναλυτικά έχουν δημοσιευτεί αυτά. Όμως βλέπεις και κάποια site τα οποία έχουν επισκεψιμότητα 100-200 επισκέψεις το χρόνο. 5.000 ο ένας, 70 ο άλλος, 100 ο τρίτος, με ροκάμα το κανονικό δηλαδή, για το τίποτα. Έτσι, για να εκτελούν συμβόλαια. Το 2015 βέβαια αυτή η δαπάνη σχεδόν μηδενίστηκε. Και άμα πεινάει το σκυλί τι κάνει. Γαυγίζει. Γι' αυτό μας επιτίθενται και εμάς. Λοιπόν. Και επίσης υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι για έλεγχο. Δηλαδή έδινε λέει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για φύλαξη και άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για μια άλλη εταιρεία πάλι για φύλαξη. Και φυλάει κάτι κτίρια άδεια.
που δεν υπάρχει άνθρωπος γεννημένος μέσα. Δεν ξέρουμε πόσους φυλάει. Θα τα βρίσκουμε τώρα βέβαια, έτσι, και με την αλλαγή της διοίκησης που έχει αναπνεύσει το σύστημα και μπορούμε πραγματικά να έχουμε την εικόνα. Όταν λοιπόν αυτοί εκεί είδανε ότι εμείς το πάμε σοβαρά, δεν πάμε να συνδιαλλαγούμε μαζί τους, τότε άρχισε αυτή η επίθεση από εκείνη, όταν ανακοινώσαμε το πρώτο σκάνδαλο με την έρευνα του ΣΕΙΠ, όπου 3,5 εκατομμύρια από το 12 ως το 14 διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία έπρεπε να προβληθούν δωρεάν. Εμείς τα πλήρωσε το ΚΕΛΠΝΟ σε διάφορους παράγοντες του χώρου των ΜΜΕ και σε διάφορες εταιρείες οι οποίες υποτίθεται ανέλαβαν να τα παράξουν και να τα προωθήσουν. Λοιπόν, όταν λένε ότι δεν πάμε να συνδιαλλαγούμε, τότε άρχισαν να μπλοκάρουν το διαγωνισμό για τις ΜΕΘ. Προσπαθώντας, και επίσης είδαν ότι δεν θα αφήσουμε εμείς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο της επιλογής που χρησιμοποιούσατε παλιότερα, δηλαδή στείλτε μπιλετάκια βουλευτές να πούμε ποιους θα πάρουν. Γιατί αυτός ήταν ο τρόπος. Δεν πήγε κανένα άλλο κριτήριο. Και όταν είπαμε όχι, μοριοδότηση με βάση το ΑΣΕΠ, εκεί ξεκίνησε και το τελευταίο επεισόδιο του πολέμου, αλλά είναι σαφές ότι θα τους νικήσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και σε μια σειρά από άλλα μέτωπα της κυβέρνησης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, ότι από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη δώσαμε και βγήκαμε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη περίπου 5 δις ευρώ από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια στο Χαρίτση και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που κατάφερε αυτό το πράγμα να το υλοποιήσει. Όπως επίσης και τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των αγροτικών επιδοτήσεων, χωρίς να έχουμε θέμα προστίμων όπως είχαμε παλιότερα με κάποιες χαριστικές διατάξεις τύπου πελατείας που έκανε ο Χατζηγάκης και οι τέτοιοι. Ή ότι καταφέραμε εμείς να δώσουμε στα νοσοκομεία και στον ΕΟΠΗ πάνω από 2,5 δις μέσα από τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να σταθεί στα πόδια του το σύστημα. Γιατί αυτό έγινε. Και μέσα από αυτή την κίνηση που δημιούργησε αυτή η οικονομική διαδικασία ήταν και τα αυξημένα έσοδα του κράτους. Για να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήρθαν και πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες από τους αναμενόμενους και γι' αυτό μπόρεσε η κυβέρνηση να κατηθεί και να παρουσιάσει και αυτά και αυτό το γενές πλεόνασμα που παρουσίασε, το οποίο, να ξέρετε πολύ καλά, ότι εμείς δεν θα το κάνουμε επίδομα σε κοινωνικές ομάδες όπως το έκανε ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, που έδωσε απλά ένα επίδομα στους ένστολους, ακριβώς για να έχει την πελατειακή κομματική τους υποστήριξη. Αυτό εμείς θα το κάνουμε. Θα ενισχύσουμε τους χαμηλόμισθους συνταξιούχους, οι οποίοι χάνουν το ΕΚΑΣ. Θα ενισχύσουμε υγεία, θα ενισχύσουμε εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τέτοιες δομές του κοινωνικού κράτους και τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και της Θεανός Φωτίου, ακριβώς γιατί το εισόδημα, αυτό το πλεόνασμα, θα μοιραστεί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και εδώ θα είμαστε μέχρι και το Σεπτέμβρη και θα κριθούμε συγκεκριμένα για αυτά τα πράγματα τα οποία λέω. Γιατί πραγματικά, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, πάμε σε μια άλλη σελίδα. Γιατί πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι το σενάριο της αριστερής παρένθεσης δεν τους βγήκε. Και κάποιοι άλλοι θα γίνουν παρένθεση, ενώ θα είναι ακόμα στην αντιπολίτευση. Διότι το στήσαν καλά το πράγμα. Δέχτηκαν ψηλά πλεονάσματα ο Σαμαράς. Βγήκαν και τρομοκράτησαν, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουμε Βενεζουέλα, πάρτε τα λεφτά σας. Και προσπάθησαν να εκβιάσουν. Γι' αυτό λέω ότι 1,5 χρόνο καθημερινά γράφουμε ιστορία για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης, η οποία για πρώτη φορά ακουμπάει το χρέος, η οποία παίρνει κάποια μέτρα τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα 65 δις που πλήρωσε ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα χρόνια, είναι 5,4 δις σε βάθος τριετίας. Διαφυλάξαμε τις συντάξεις, βαθριστικά κύρια και επικουρική μέχρι 1.300 ευρώ. Διαφυλάξαμε την πρώτη κατοικία, ό,τι και να λένε, το 94% των δανείων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία και που έχουν αξία αντικειμενική μέχρι 140.000 ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να πειραχτούν. Δεν το λένε αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, και η ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης μας κάνει να περάσουμε σε μια άλλη σελίδα.
Τώρα, εκτός από την κυβέρνηση, πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε παντού και την εξουσία. Και το εξουσία σημαίνει, θα το πω με ένα παράδειγμα, αυτό που κάναμε και εμείς στον χώρο της υγείας. Ο πρώτος μαζικός μηχανισμός του προηγούμενου κράτους, ο οποίος εξαρθρώθηκε, ήταν οι διοικητές των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών. Διότι αυτοί οι 130 άνθρωποι, οι οποίοι διορίστηκαν με επιλογή του Άδωνη από ένα κατάλογο με αλφαβητική σειρά, καμία αξιολόγηση. Αυτοί οι 130 άνθρωποι διαχειριζόταν γύρω στο 1,5 και έμεσα 2 δις ευρώ και ελέγχανε 500.000 ψήφους. Αυτή είναι η ιστορία. Εμείς όχι σαμποτάρανε απλώς, κάναν πόλεμο ανοιχτό. Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης του ΦΕΚ, ακόμα και 10 λεπτά πριν το ΦΕΚ, υπέγραφαν εντάλματα πληρωμής για να πληρωθούν οι εργολάβοι καθαριότητας και δεν υπέγραφαν αντίστοιχα εντάλματα για φάρμακα, αφήνοντας ταμιακά διαθέσιμα γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα νοσοκομεία. Θυμάστε τη φασαρία με το Λαϊκό. Δεν έχουν φάρμακα οι καρκινοπαθείς, δεν έχουν οι εμφοροφιλικοί και όλο αυτό το παραμύθι που γινόταν. Ο συγκεκριμένος κύριος εκεί, έτσι, μέχρι την ώρα που έφευγε, υπέγραφε για τους εργολάβους. Έφυγε και είχε ταμιακό διαθέσιμο 31 δωδεκάτου το Λαϊκό 13 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά δεν είχε να πληρώσει τα φάρμακα, τα οποία κάνανε 2. Τα άλλα τα υπέγραφε όμως. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε. Εμείς πάμε για ένα άλλο κοινωνικό συμβόλαιο. Και το επαναλαμβάνω. Θέλουμε όλες τις ζωντανές, όλες τις προκομμένες, όλες τις τίμιες δυνάμεις αυτού του τόπου να συστρατευτούν σε ένα προσκλητήριο που θα φτιάξουμε μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη χώρα, με μια άλλη κοινωνία. Αυτό πάμε να κάνουμε. Θέλουμε και θα στηριχτούμε και στους συντρόφους μας, γιατί θέλουμε να υπηρετηθεί ένα πολιτικό σχέδιο. Αλλά η Εκκλησία Ορθόδοξη, όποιος θέλει και είναι καθαρός, μπαίνει μέσα, παίρνει κερί και ανάβει. Και μαζί θα παλέψουμε κάποια πράγματα. Προσέξτε, δεν θέλουμε μια κοινωνική συμμαχία του τύπου των προηγούμενων. Ελάτε να ξαναβολευτούμε, ελάτε να ξαναφάμε. Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο της μίζας, της παραοικονομίας και του πελατειακού κράτους έχει τελειώσει οριστικά. Θέλουμε αυτούς που αγαπούν αυτόν τον τόπο, που θέλουν ισονομία, θέλουν δικαιοσύνη, θέλουν αξιοκρατία στις επιλογές, θέλουν να ξαναγυρίσουν οι 70.000 νέοι μας που φύγαν έξω και χάνουμε μια γενιά, να ξαναστήσουμε μια χώρα στα πόδια της, που θα έχει ισχυρό κοινωνικό κράτος, που θα έχει ανάπτυξη όχι για τους 100 ταβατζίδες. Και αυτό είναι ένας λόγος που κλαίνε, γιατί έρχονται για πρώτη φορά πολλά χρήματα και δεν θα τα φάνε. Αλλά θα μην ξέρουν ότι θα μοιραστούν σε μικρούς και μικρομεσαίους, ακριβώς για να στηρίξουμε την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας και να αλλάξουμε και παραγωγικό μοντέλο. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να αλλάξουμε το κράτος. Γι' αυτό όταν έχεις την κυβέρνηση μπορείς να πάρεις την εξουσία, και αυτό δεν είχαν καταλάβει και πολλοί συντροφοί μας. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι δομημένο, φτιαγμένο 50 χρόνια στο να λειτουργεί. Εάν υπάρχει η πελατειακή σχέση και η εντολή από τον πολιτικό προϊστάμενο, ή αν υπάρχει η οικονομική απολαβή μέσα από το μαύρο χρήμα. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει αν δεν αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν πάρα πολλές αρμοδιότητες πιο κάτω. Να φύγουν από το κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος είναι για να κάνει τα εξής πράγματα. Τα υπουργεία δηλαδή εννοώ. Πρώτον, να βγάζει το σχέδιο για το χώρο που έχει στην ευθύνη του με βάση το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης. Δεύτερον, να μοιράζει τα χρήματα στους εποπτευόμενους φορείς
με βάση αυτό που παίρνει από τον κεντρικό προϋπολογισμό, με βάση τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για ό,τι θα ενισχύσει. Τρίτον, να θέτει τους κανόνες του πώς πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα. Και τέταρτον, να έχει έναν ελεγκτικό και κατασταλτικό ελεγκτικό μηχανισμό που κάθε χρόνο, κάθε δομή του θα ελέγχεται στο τέλος. Δεν μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το κράτος που πρέπει να φτιάξουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε ότι για να αλλάξει το νοσοκομείο Χανίων 2.000 ευρώ ένα κωδικό του προϋπολογισμού του σε έναν άλλον, δηλαδή να πει ότι αντί να αγοράσω αυτά που κάνουν 4.000 ευρώ, θα αγοράσω αυτά και μεταφέρω τον κωδικό, θα αγοράσω ποτήρια, πρέπει να υπογράψουν 9 άνθρωποι μέσα στο Υπουργείο Υγείας. Αν μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Για κάθε μικροαλλαγή προϋπολογισμού, δηλαδή ουσιαστικά κάνει το Υπουργείο, έχει μετατραπεί και σε εκτελεστικό βραχίωνα και των πιο μικρών ρυθμίσεων για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το κάνει αυτόματα δυσλειτουργικό. Αυτόματα δυσλειτουργικό. Αυτή τη στιγμή εμείς περάσαμε, για παράδειγμα, και που αυτό συνδέεται με το πελατειαγοράτος, εμείς περάσαμε στις υγειονομικές περιφέρειες το θέμα των μετατάξεων μετακινήσεων. Ένα τεράστιο θέμα πελατειακού κράτους και ψηφοδηρίας, που έπρεπε να υπογράφουν τρεις υπουργοί, ο Υγείας, ο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Οικονομικών, εκτός από τις υπογραφές που έπρεπε να έχει πάρει από τα δύο νοσοκομεία και από τις δύο υγειονομικές περιφέρειες, αν πρόκειται για διαφορετικά. Αυτό το κατεβάζεις κάτω, ξεμπερδεύει πολύ γρηγορότερα και προσέξτε, αυτός που παίρνει την απόφαση είναι άμεσα υπόλογος εκεί που την παίρνει. Γιατί αν υπογράψω εγώ, γιατί έχω ένα ψηφοφόρο, αλλά κυνήγαμε στην Αθήνα. Άμα υπογράψουν όμως το Ηράκλειο για ένα που μετακινούν από το Ηράκλειο στα Χανιά, είναι στο πεδίο βολής. Και εκεί το θέμα. Αλλά το σκέφτεται δύο φορές. Αν λύνει πρόβλημα από εκεί που τον πηγαίνει και δεν δημιουργεί από εκεί που τον παίρνει, και αν τελικά αυτό πρέπει να το κάνει. Αυτή η αλλαγή θα είναι που θα μπορέσει να επιταχύνει πάρα πολύ μια σειρά από διαδικασίες που σήμερα κρατάνε χωρίς να χρειάζεται καιρό. Γιατί μπορεί να σε καθυστερήσει ένα χαρτί και μια απόφαση ένα μήνα στο ένα σκαλοπάτι της διαδικασίας. Να σου πω ένα παράδειγμα, οι διοικητές που διορίζουμε τώρα. Κανονικά, μετά που παίρνει την απόφαση ο Ανδρέας και εγώ, πρέπει την επόμενη μέρα να δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Μπορεί να κάνει και 15 μέρες όμως. Γιατί πρέπει να περάσει να πάρει μια σειρά από υπογραφές από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε, για να φτάσει στο τυπογραφείο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα επιταχύνουν τρομερά τη διαδικασία της ανασυγκρότησης. Το να κατεβάσεις δηλαδή μια σειρά από λειτουργίες σε πιο χαμηλό επίπεδο και το κράτος να έχει τον τελικό κατασταλτικό έλεγχο. Ότι έρχομαι να σε δω 10 με 20 Δεκέμβρη και αν σε πιάσω με τη γίδα στην πλάτη, δεν έχει μάνα μου, πατέρα μου, θα τα δούμε αργότερα, θα πάμε δικαστήρια, θα το ελέγξουμε, να έχει τη δυνατότητα άμεσης τιμωρητικής επιβολής. Αυτό το θέμα, αλλιώς δεν στρώνει αυτό το πράγμα και δεν αλλάζει αυτό το κράτος. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να περάσουν, πάρα πολλά πράγματα μπορούν να περάσουν στους Δήμους. Και δεν χρειάζονται για κάθε τι που κάνουν να το στέλνουν πίσω στο Υπουργείο Εσωτερικών, όχι ενέκρινε μου το, όχι κάνε μου το, όχι δείξε μου το κτλ. Μια διαδικασία, ας πούμε, η οποία έχει τα λεφτά, αλλά δεν μπορεί να τους πάρει, γιατί χρειάζεται καμιά δεκαριά εγκρίσεις από καμιά σαρανταριά γραφεία μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών ή σε άλλες υπηρεσίες, σε αποκεντρωμένες διοίκησης κτλ. Έπρεπε να του πούν του Σίμου, έχεις τόσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτοί είναι οι κανόνες που παίζουμε, τήρησέ τους και έρχομαι 10 με 20 Δεκεμβρίου να σε ελέγξω. Αυτό πρέπει να γίνει. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που περνάμε σε άλλη φάση, γιατί είπα πολλά και θα πούμε κι άλλα και στην κουβέντα μετά, αυτή τη στιγμή που περνάμε σε άλλη φάση, που διαψεύδονται τα σενάρια της αριστερής παρένθεσης, χρειάζονται και κάποιες γενικότερες αλλαγές στο κράτος. Ήδη είδατε ότι ξεκινάμε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Για μια σειρά από μεγάλες, βαθιές, θεσμικές και δημοκρατικές τομές, οι οποίες θα ακουμπήσουν και το θέμα, να πω δύο παραδείγματα, και το θέμα της ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών και μια σειρά από άλλα πράγματα, όπως και το θέμα του τρόπου αντιπροσώπευσης, του εκλογικού νόμου. Και που βέβαια εκεί αυτό το πράγμα πρέπει να ανταποκριθεί στο DNA και στις ιδέες της αριστεράς και στις ανάγκες ενός διπολικού συστήματος που το ένα
θα έχει στο κέντρο του το ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τις δυνάμεις, και το άλλο θα έχει αυτούς που θα θέλουν να παλινοστήσουν τις 100 οικογένειες και τη διαπλοκή που μας έφεραν μέχρι τώρα. Αυτά θα υπάρξει μια συζήτηση, θα υπάρξει μια κουβέντα και βέβαια θα αναγκαστούν όλοι να πάρουν θέση στο τι είναι στη διαδικασία της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Γιατί πρέπει να πάρουν θέση και στον εκλογικό νόμο και σε αυτά που θα φέρει ο εκλογικός νόμος μετά. Ένα τελευταίο. Σύντροφοι και φίλοι, είμαστε αποφασισμένοι. Θέλουμε όμως μυαλά και χέρια. Αυτό πρέπει να λυθεί και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για την καλύτερη επικοινωνία και των οργανώσεων με τα Υπουργεία και με τις κυβερνητικές δομές και με τον κόσμο που θέλει να προσφέρει. Γιατί πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε θέλουν και μυαλά και χέρια. Και θέλουμε να καταλάβετε ότι μπαίνουμε σε άλλη σελίδα πλέον στην ιστορία του τόπου. Μπαίνουμε σε μια σελίδα στην οποία δεν θα κυνηγάμε το σήμερα μας ρίχνουνε, αύριο μας τη στείνουνε. Έχουμε ένα τράτο 2,5-3 χρόνια μπροστά που μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις να αλλάξει η χώρα για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να χτυπηθούμε με αυτούς που μας έφεραν μέχρι εδώ. Στηρίξτε μας και θα δείτε πράγματα που δεν τα έχετε διανοηθεί στον τρόπο που θα αλλάξει η οργάνωση και η λειτουργία αυτής της κοινωνίας. Να είστε καλά. Μου λένε οι σύντροφοι, να σας πω, και το ξέχασα που το είχα πει, ότι υπάρχουν σύντροφοι από την νεολαία οι οποίοι μοιράζουν κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης για το φεστιβάλ που θα γίνει 8-9 Ιουλίου στο Μαρούσι. Οπότε να ενισχύσουμε όλη την προσπάθεια των συντρόφων. Αν εντάσσετε οι πληρωμές των καθαρίστριων στο δρομοκαίτριο σε αυτά που καταγγείλατε με τους εργολάβους. Ευχαριστώ. Όχι, σύντροφε, δεν εντάσσεται σε αυτό. Η ιστορία με τις καθαρίσεις στο Ρωμοκαίτιο οφείλεται σε δυσλειτουργία μηχανισμού του Υπουργείου Υγείας, που δυστυχώς έχει δώσει μέχρι τώρα πολύ λίγα χρήματα από τα προβλεπόμενα του προϋπολογισμού συγκεκριμένα στο Ρωμοκαίτιο. Ενώ όλοι έχουν πάρει, ενώ δηλαδή, πρόσεξε, δώσαμε μια αύξηση στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων η οποία είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ισοκατανεμήθηκε σε διάφορα όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχοντας περάσει περίπου, γιατί μιλάμε για το Μάιο, περίπου τα 5 δωδέκατα του χρόνου, θα έπρεπε να έχουν πάρει τα 5 δωδέκατα της επιχορήγησης της ετήσιας. Τα περισσότερα νοσοκομεία το έχουν πάρει, δυστυχώς στο Δρομοκαίτιο, για λόγους λειτουργικής ανεπάρκειας ενός συγκεκριμένου μηχανισμού στο Υπουργείο, δεν τα έχει πάρει, πήρε λιγότερα και δεν είχε χρήματα να τις πληρώσει. Το λύσαμε το πρόβλημα και με αύξηση της επιχορήγησης που δόθηκε και θα δοθεί σε δύο δόσεις μέσα στο μήνα και επίσης και με πληρωμή από τον ΕΟΠΗ περίπου 450.000 ευρώ έναντι των νοσηλείων που έχει καταθέσει το νοσοκομείο. Αυτό είναι λάθος του μηχανισμού και βέβαια φταίμε κι εμείς που δεν το πήραμε νωρίτερα χαμπάρι. Αγαπητέ σύντροφε Παύλο, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Νομίζω όλοι οι περισσότεροι από εμάς εδώ την έχουν. Τι θα γίνει με την ΕΡΤ? Δεν λέμε να την κλείσουμε, αλλά όχι αυτό το έσχος που γίνεται σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ.
Επειδή έπρεπε να πω πάρα πολλά, ξέχασα. Ξέχασα μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε, και δεν μιλάω μόνο για το άνοιγμα της ΕΡΤ, αλλά μιλάω και για το διαγωνισμό για τα κανάλια. Που ο Νίκος ο Παπάς, παρά τον πόλεμο τον οποίο δέχτηκε, έτσι αυτή τη στιγμή διενεργείται ο διαγωνισμός με όλες τις λυσόδεις προσπάθειες που έκαναν για να μην γίνει. Με τις 4 άδειες που θα δοθούν, που για πρώτη φορά θα αναγκαστούν να πληρώσουν. Αν θέλουν να μας βρίζουν, πρέπει να πληρώσουν. Πώς θα το κάνουν δηλαδή τώρα. Και να πληρώνουν και τα τέλη της διαφήμισης και να πληρώνουν που και αυτά τα εισπράξαμε. Τώρα, όσον αφορά την ΕΡΤ, σύντροφε, νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρακολουθεί όλα τα ζητήματα και θα μπορέσει να δώσει τη λύση που πρέπει να δώσει. Εντάξει, σου να νιώσεις και γέρασαι, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εμείς δεν αποφασίσαμε να ανοίξουμε την ΕΡΤ σαν κομματικό όργανο, είναι σαφές. Από εκεί και πέρα, επίσης είναι σαφές ότι πρέπει να προβάλλει και με έναν τρόπο το έργο, το οποίο γίνεται με αντικειμενικό τρόπο, το έργο της κυβέρνησης. Νομίζω ότι θα υπάρξει λύση σε αυτό το ζήτημα και να έχετε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που το χειρίζονται. Παρακολούθησα χθες στην Επιτροπή με το θέμα του Παπαγγελόπουλου. Παραδέχθηκε ότι βεβαίως το κοινοβούλιο είναι ανώτερο από την δικαιοσύνη, που πάντα έθετε θέμα, όπως και οι άλλοι βαλτοί θέμα της πραγματικότητας. Πέρα από το θέμα του ότι πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η ασυλία βουλευτών, οποιοδήποτε, όχι, δεν υπάρχει ασυλία, τι πάρα πει ασυλία, τι είσαι και να είσαι ασυλία, τι είσαι πρόσφυγας. Λοιπόν, πρέπει να τεθεί και θέμα, και ρωτάω, αν υπάρχει να τεθεί και θέμα, το θέμα της παραγραφής. Τι νόημα έχει παραγραφή? Νομικό, δεν καταλαβαίνω. Όταν έχει κάνει ένα έγκλημα, όταν έχει διαπράξει ένα αδίκημα, γιατί να παραγραφεί? Δηλαδή, ξαφνικά κάποιος ο Θεούλης σου λέει: τώρα πέρασαν τα χρόνια, έγινες καλός, εντάξει, είσαι οκ. Okay. Δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να μάθω τι μπορώ να μου απαντήσει. Τώρα μιλάς για τον Βενιζέλο, τον αρχιμάστορα των νόμων της ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Όλα αυτά θα συζητηθούν και θα αλλάχθουν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν κάποια αδικήματα τα οποία όντως δεν παραγράφονται. Και ειδικά η απιστία απέναντι στο δημόσιο και ειδικά το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και ειδικά αυτά τα που έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα δεν μπορούν και δεν θα παραγράφονται. Και αυτή η διαδικασία που κάνει ότι αν στην επόμενη βουλή από αυτή που διενεργείται το αδίκημα δεν ασκηθεί η δίωξη, παραγράφηκε στη μεθεπόμενη, ήταν προφανώς στημένο για να την γλιτώσουν αυτή που την γλιτώναν αυτά τα χρόνια. Και αυτό θα αλλάξει. Κάποιος άλλος να κάνει ερώτηση? Γεια σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν υπάρχει κάποια τάξη μεγέθους σχετικά με το τι μπήκε στο ταμείο με τις λίστες Lagarde, Bogeras κλπ. 170 εκατομμύρια. Ωραία. Αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε νοσοκομεία κλπ. Υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία νομίζω πρέπει να τη δείτε. Πρέπει να το δείτε και αυτό το ζήτημα. Γιατί προσωπικά απευθύνθηκα και είναι τρομερά δύσκολο. Για το δεύτερο που λες, όντως έχεις δίκιο. Βέβαια, δεν θα θέλαμε να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία και περίθαψη στην εθελοντική εργασία, και ειδικά στις δημόσιες δομές που προσπαθούμε να ξαναστήσουμε στα πόδια τους. Ήδη και ο κόσμος μας πάρα πολύ με τα κοινωνικά ιατρία κτλ. Και όλες τις δομές αλληλεγγύης τα προηγούμενα χρόνια έδωσε ψυχή, όπως συνεχίζει και δίνει και σήμερα, με τον τρόπο που αντιμετώπισε το ζήτημα των προσφύγων, και όπου πραγματικά εκεί οι ιδέες της αριστεράς νίκησαν το ρατσισμό της Χρυσής Αυγής και το μικροαστισμό του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Αλλά νομίζω ότι πρώτος μας και κυρίαρχος μας στόχος στα νοσοκομεία είναι να τα ενισχύσουμε με εργαζόμενους οι οποίοι θα αμείβονται αξιοπρεπώς για αυτό που προσφέρουν. Πριν συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, θα ήθελα να πω
ότι έχουμε αμελήσει να πούμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση της οργάνωσης Μελών Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής και Χολαργού. Και τώρα είναι εδώ μαζί μας και ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Σταθόπουλος. Θα ήθελες να πεις δύο κουβέντες? Εντάξει, θα το πω. Νομίζω ότι θέλω. Να χαιρετήσω την εκδήλωση, τη μαζικότητα της εκδήλωσης. Αργήσαμε γιατί είχαμε δικά μας θέματα πάνω με το Δήμο. Είναι γεγονός ότι ο Παύλος έχει το δικό του στυλ και όσο πρόλαβα απάντησε πάρα πολύ σωστά. Τώρα, ως γιατρός εγώ βέβαια δεν μπορώ ακριβώς να μπω στα θέματά σου, γιατί πραγματικά δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθήσω όλα όσα τραβάτε και όλα όσα προσπαθείτε να κάνετε με το κελπνό, με τους συμβασιούχους, με τα νοσοκομεία, με τα προβλήματα των νοσοκομείων που παραλάβατε, ένα χάος. Να ευχηθώ να αντέξετε, να συνεχίσετε με σοβαρότητα περιγραφή των συνθήκων, περιγραφή του τι παραλάβατε και προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτό το κλίμα που ζει η χώρα, αυτή τη λάσπη που εκτοξεύεται, αυτή την παράνοια που παίρνετε μια πρόταση αποσπασματικά και γίνεται είδηση στο διαδίκτυο, στα δελτία ειδήσεων, τα περίφημα και πάει λέγοντας, και σε αυτή την κατεύθυνση σου εύχομαι να αντέξεις τις προσωπικές πλέον επιθέσεις που σου γίνονται και να τις αντιμετωπίσεις με στοικότητα, με ψυχραιμία και με τόλμη σε όλα όσα απαντάς και σε όλα όσα τοποθετείς. Να χαιρετήσω λοιπόν αυτή τη συγκέντρωση και να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, γιατί νομίζω ότι εξελίσσεται πολύ καλά με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον Παύλο. Μια ερώτηση από τον σύντροφο, μια απάντηση μάλλον από τον σύντροφο Πολάκη, το οποίο το εύχομαι να στέκει όρθιος, γιατί επειδή είναι όρθιος τον πολεμάνε. Άμα σκύβεις, δεν σε λογαριάζουν. Θέλω να μας κάνεις μια αναφορά στο προσφυγικό, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει έναν άθλο πραγματικά στο ζήτημα του προσφυγικού. Και όχι επειδή διευθέτησε το ζήτημα και έβαλε σε δομές τον κόσμο, είναι ότι διεθνοποίησε το πρόβλημα. Μέχρι ο Πάπας αναγκάστηκε να πάρει θέση. Να μας κάνεις μια μικρή αναφορά σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δομές και τι γίνεται με την ειδωμένη και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλος ο χειρισμός του προσφυγικού από την κυβέρνηση έδωσε μηνύματα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ήμασταν ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ήμασταν το άλλο, η άλλη λογική, το αντίπαδο λοδαίος, απέναντι σε χώρες όπως η Αυστρία και η Ουγγαρία, οι οποίοι ανεβάζουν τα ρατσιστικά και τα μυσαλόδοξα αισθήματα, κλείνουν τα σύνορα, προσπαθούν τέλος πάντων να κρατήσουν τις χώρες τους σαν ένα γκέτο παραδείσου απέναντι στην εισβολή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ξεσπιτώνονται γιατί σκάνει βόμβες μέσα στα σπίτια τους, όπως και εμείς το ίδιο ακριβώς θα κάναμε αν γινόταν κάτι τέτοιο στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή στις δομές φιλοξενίας φιλοξενούνται περίπου 51.000 κόσμος. Οι ροές μετά τη συμφωνία πρακτικά έχουν μηδενιστεί. Είμαστε σε ετοιμότητα βέβαια και προσπαθούμε να ανταποκριθούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στη διαδικασία της μετεγκατάστασης, στο οποίο πολλοί κάνουν τον Κινέζο. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς το ανθρωπιστικό μας καθήκον το κάνουμε. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πάρα πολλές δομές αλληλεγγύης, αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πάρα πολλοί εθελοντές, γιατί αυτοί έχουν στηρίξει και ειδικά το πρώτο διάστημα που δεν είχαν οργανωθεί οι δομές, στήριξαν πάρα πολύ την υποδοχή αυτού του κόσμου. Και που νομίζω όμως ότι σιγά σιγά το νερό μπαίνει στα βλάκια και κάποια πράγματα αρχίζουν να λύνονται. Καμία χώρα, και το εννοώ αυτό, καμία χώρα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πίεση
σε γρηγορότερους ρυθμούς από αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς και με το ανθρωπιστικό υπόβαθρο το οποίο έχουμε κάνει εμείς αυτά τα πράγματα. Και ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη και ηθική και πολιτική της αντίληψής μας και ότι αυτό δεν δυνάμωσε τις μισαλόδοξες και τις ρατσιστικές απόψεις. Δεν κέρδισαν αυτοί, εμείς κερδίσαμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι να φασέρει από προσφυγιά να κλείστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Είναι να φασέρει από προσφυγιά να κλείστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Λοιπόν, δεν θέλω να διακόπτω τη ροή των ερωτήσεων, αλλά επειδή μόλις τον είδα και επειδή είναι και μέλος της οργάνωσής μας, είναι εδώ πέρα και ο Γιώργος Τσίπρας, που είναι Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Θέλεις να πεις δύο κουβέντες? Έλα. Μετά. Αλέξη, έλα να κάνεις ερώτηση. Επίσης, μαζί μας είναι ο πολιτευτής των ΑΝΕΛ, Νικήτας Δεσποτίδης. Να ρωτήσω μια πιο ειδικού χαρακτήρα ερώτηση στον σύντροφο. Επειδή ανέφερε και σωστά ότι το πρόβλημα της νοσοκομιακής περίθαλψης και της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων είναι καθαρά θέμα ανθρώπινο και χρειάζεται μυαλό και χέρια, όπως πολύ προσφυώς είπε, υπάρχει μια ομάδα νοσηλευτικών ιδρυμάτων που έχουν σχέση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν και εξοπλισμό ικανό, επαρκή, και ανθρώπινο δυναμικό επαρκή. Προβλέπεται η ένταξή τους ενδεχομένως με έναν πιο χαλαρό τρόπο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή το να ανοίγουν σε κάποιες εφημερίες ή να αναλαμβάνουν βάρη που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή λόγω φόρτου τα υπόλοιπα πολιτικά νοσοκομεία να τα αντιμετωπίσουν? Επίσης έχουν το πλεονέκτημα ότι οι γιατροί που τα στελεχώνουν κατευθείαν από τη σχολή των στρατιωτικών γιατρών βρίσκουν δουλειά μέσα στα νοσοκομεία. Άρα πρόβλημα προσωπικού δεν τίθεται άμεσα. Υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική στο μέλλον για το Υπουργείο? Ναι, σύντροφε, σαφώς και υπάρχει και θα γίνει και σε συζήτηση και σε συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί αυτό είναι ένα παραμύθι που το ακούμε χρόνια, αλλά είναι θέμα πολιτικής απόφασης και πολιτικής επιλογής. Και για να μιλήσω πολύ ανοιχτά, υπάρχουν τα εξής. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των γιατρών, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών που υπηρετούν εκεί, θέλουν να ενταχθούν και στο σύστημα της εφημερίας των νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου και να υποδεχτούν αρρώστους και να χειρουργήσουν αρρώστους και να καλύψουν ανάγκες και να νοσηλεύσουν. Απλά υπήρχε από παλιότερα μια αντίληψη, ας πούμε, ότι αυτά τα νοσοκομεία χτίστηκαν από τις κρατήσεις των παλαιών αξιωματικών του στρατού κτλ. Και πρέπει να υπάρχει μια προνομιακή σχέση και κενά κρεβάτια στη μεταχείρισή του, όπως βέβαια και το αν υπάρξει κάποια πολεμική εμπλοκή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή και σε συνεργασία με τα επιτελεία καλύπτουν κάποιες ανάγκες που δεν έχει τη δυναμικότητα το δημόσιο σύστημα υγείας το υπόλοιπο να καλύψει. Για παράδειγμα, στα δύο στρατιωτικά νοσοκομεία εδώ στην Αθήνα γίνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμβολισμών ανευρισμάτων εγκεφαλικών αρτηριών που δεν μπορούν να γίνουν σε δημόσια νοσοκομεία, τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυναμικότητα. Κάποια τέτοια εξειδικευμένα πράγματα γίνονται εκεί. Απλά πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ούτως ώστε να μπουν σε έναν ελεγχόμενο τρόπο εφημέρευσης, ώστε πάντα να υπάρχει η ρεζέρβα κάποιων κρεβατιών για την πιθανή έκτακτη ανάγκη. Αυτό είναι δηλαδή η ιστορία και αυτό πρέπει να λυθεί και να συμφωνηθεί. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι αν μπουν σε αυτήν την εφημέρευση, πρέπει και αυτά να ενισχύονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και από τον ΕΟΠΗ και όχι μόνο από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτή είναι η ιστορία. Ακούγομαι. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα στον κύριο Υπουργό να κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να ελεγχθεί αυτό το πάρτι των χρημάτων που κατασπαταλήθηκε με υπερτιμολογήσεις στα δημόσια έργα, στα έργα του στρατού,
και το λέω γιατί έχω και εμπειρία από οικία πρόσωπα που έχουν καταταλαιπωρηθεί επειδή δεν δεχόντουσαν να υπερτιμολογήσουν. Έχουν διωχθεί παλιότερα. Επειδή δεν δεχόντουσαν να βάλουν την υπογραφή τους το έργο που κάνει 200 ή 300 αλλά κάνει 50. Πώς θα ελεγχθεί αυτό όταν είναι νομότυπο και οι υπογραφές φαίνονται νομότυπες, ενώ από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο βαθύ κράτος. Αυτό που είπατε ότι πρέπει να πάρετε την εξουσία. Ένα. Μήπως χρειάζεται να γίνει κρατικός οργανισμός προμήθειας. Και τέλος, επειδή αν θυμάστε, έλεγε πες ένα ψέμα όσο το δυνατόν πιο μεγάλο και κάποιος θα το πιστέψει, κυκλοφορεί τώρα ότι ο Πολάκης έκλεισε τις εντατικές και προσωπική σε εσάς καταγγελία κλπ. Αυτό δεν το πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Όμως το ψέμα έχει κάτι αφήνει. Πώς απαντάτε απευθείας για τις εντατικές με στοιχεία σήμερα? Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και θα ξεκινήσω από τη δεύτερη και θα πάω στην πρώτη, γιατί στην πρώτη θα πούμε αρκετά. Λένε ότι μέχρι ότι το ψέμα μπορεί να κάνει το γύρο της Ιφιλίου μέχρι η αλήθεια να προλάβει να κατεβάσει το βραχί της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015 έληξαν μια σειρά από συμβάσεις που είχαν υπογραφεί από το αμαρτωλό και ελπνό με τον αμαρτωλό τρόπο επί αμαρτωλού Άδωνη το 2013. Ήταν διετής συμβάσεις και έληξαν. Άρχισαν να λήγουν από τον Μάρτιο-Απρίλη κάποιες πολύγες, οι περισσότερες έληξαν Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποια κρεβάτια σε αριθμό ανάμεσα 40-50 που υπήρχαν και δούλευαν με το προσωπικό αυτό να σταματήσουν να λειτουργούν. Αυτό το αντιμετωπίσαμε το Φλεβάρι όταν πήγε να υπάρξει το πρόβλημα, το οποίο δεν είχε καμία μεγαλύτερη έκταση από ό,τι πέρυσι και πρόπερσι, απλά το φούσκωσαν επίτηδες, 4-5 μέρες ήταν ο ζόρος του και μετά ρυθμίστηκε. Το αντιμετωπίσαμε και με μετακίνηση προσωπικού για να ανοίξουν κάποια κρεβάτια μέσα στα υπάρχοντα δημόσια νοσοκομεία και επίσης ενεργοποιήσαμε μία σύμβαση με τις ιδιωτικές ΜΕΘ, η οποία είχε καταστρατηγηθεί. Τα άτομα που προκηρύξαμε είναι 400 νοσηλευτές και 100 γιατροί. Αυτοί θα ανοίξουν 120 με 130 κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Και μάλιστα η κατανομή τους η πανελλαδική είναι τέτοια και μέσα στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις, είναι για να μπορέσουν να ανοίξουν κρεβάτια σε κλινικές που έχουν τον εξοπλισμό αλλά δεν έχουν το προσωπικό ή ακόμα και πόλεις όπως η Ζάκυνθος, όπως η Κατερίνη, οι οποίοι έχουν έτοιμες μονάδες εδώ και πολλά χρόνια γιατί πήραν τον εξοπλισμό για τις επόσαν τη μίζα, αλλά δεν προσέλαβαν ποτέ το προσωπικό. Εκεί πέσαμε στην ιστορία του πολέμου του Κερπνό, που ο κύριος Γιαννόπουλος, ο απερχόμενος, σαμπόταρε συνειδητά και καθυστέρησε την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Ειδικά όταν εμείς είδαμε ότι πήγαν να προσλάβουν με τα χαρτάκια και τα μπιλιετάκια των βουλευτών και τους λέμε πίσω κλεφτόπουλα, θα πάμε έτσι. Το ελέγξαμε και τους είπαμε προχωρήστε. Δεν προχώραγαν μετά, αυτό είναι το θέμα. Τώρα που αλλάξαμε τη διοίκηση, προχωράνε. Και αύριο θα βγουν οι 70 πρώτοι γιατροί για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πρώτο είναι αυτό. Το άλλο που με ρώτησες είναι το εξής. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία κρατάει από επιλαλιώτη. Είναι οι λεγόμενες τιμές ΑΤΟΕ. Ναι, είναι νομότυπο. Γιατί έχουν φτιάξει νόμο και εμείς νόμο πρέπει να κάνουμε. Και ετοιμάζει και ο Σπίρτης κάπως τα πράγματα σχέση με αυτό και ο Σταθάκης, γιατί ο Λαλιώτης από τη μεριά του Πασόκ και ο Σουφλιάς από την άλλη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί οι οποίοι δόμησαν αυτό το σύστημα της υπερτιμολόγησης άρα και παραοικονομίας στον χώρο των δημόσιων έργων. Η ιδέα ήταν πολύ απλή. Αυτό το ποτήρι, ας πούμε ότι είναι τούβλο. Αν εσύ είσαι ιδιώτης και θες να βρεις ένα εργολάβο να σου κάνει μια επέκταση στο σπίτι σου, με άδεια, με οτιδήποτε, και πας να τα αγοράσεις από μια μάντρα, αυτό το τούβλο κάνει 1 ευρώ. Τόσο να το πάρεις στην πιάτσα. 0,80, 0,70, 0,60. Ας συμφωνήσουμε ότι κάνει 1 ευρώ. Τι έκανε λοιπόν πρώτος ο Λαλιώτης? Είπε ότι
αυτά τα υλικά, περιέγραψε υλικά και διαδικασίες και είπε ότι αυτό το τούβλο, το συγκεκριμένο, και όλα, και περιέγραφε και όλα τα άλλα, θα έχουν βγει σε νόμους. Ότι μπορεί να που στην πιάτσα το βρίσκεις 1 ευρώ, μπορεί να προσφέρεται μέσα στον προϋπολογισμό ενός δημόσιου έργου, δηλαδή θα φτιάξουμε μια γέφυρα και θα χρειαστούμε τούβλα, ή θα φτιάξουμε ένα κέντρο υγείας και θα χρειαστούμε τούβλα. Μπορεί λοιπόν ο εργολάβος να το προσφέρει με τιμές από 5 ως 50 ευρώ. Αυτό είναι. Αυτό κάνανε. Γιατί δίνουν οι εργολάβοι 50 και 60% εκπτώσεις? Από πού βγάζουν? Γιατί είναι όλα υπερτιμολογημένα. Άρα πρέπει να αλλάχτεί ο νόμος. Το οποίο είναι μια τεράστια διαδικασία, έτσι. Δεν είναι μικρή, γιατί είναι βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα και έχει διαπλακεί σε πάρα πολλούς κοινωνικούς αρμούς και έχει ενισχυθεί με νόμους, διατάγματα και μια σειρά πράγματα. Να σου πω ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, που έχει να κάνει με τις μελέτες και το οποίο, παρότι και εγώ παλιό στο χώρο, το πήρα πολύ πρόσφατα χαμπάρι. Το ίδιο ακριβώς έργο, προσέξτε να δείτε, και είναι του σουφλιά αυτό, έτσι, είναι του σουφλιά. Το ίδιο ακριβώς έργο, εάν, που αφορά το χώρο της υγείας, προσέξτε αυτό που θα σας πω. Το ίδιο έργο, δηλαδή, θέλουμε να φτιάξουμε ένα κέντρο υγείας στη Σκύρο. Στη Σκύρο, λέω τυχαία ένα νησί. Αν αυτό το έργο το μελετήσουν οι υγειονομικές, οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, της υγειονομικής περιφέρειας ή η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου που ανήκε παλιότερα, τώρα ανήκει κατευθείαν στην υγειονομική περιφέρεια, το κέντρο υγείας της Σκύρου, οι τιμές της μελέτης είναι έως τριπλάσιες επίσημα από το αν τη μελέτη για το ίδιο ακριβώς κτίριο την κάνει ο Δήμος της Σκύρου. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Να το πούμε παράδειγμα. Το Βενιζέλιο νοσοκομείο στην Κρήτη, η επέκτασή του μελετήθηκε με αυτόν τον τρόπο και κόστισε η μελέτη για περίπου 60-70 κρεβάτια επέκταση και κάποιο χώρο, μια επέκταση σοβαρή αλλά όχι τεράστια, κόστισε η μελέτη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη. Και πληρώσαμε και πρόστιμο, πληρώσε πρόστιμο η περιφέρεια, γιατί το μελέτησε το Υπουργείο Υγείας. Ανέθεσε τη μελέτη του Υπουργείου Υγείας σε έναν τύπο, και ο οποίος, επειδή και θέλουν να τον πληρώσουν, παίρνει και άλλα 350 χιλιάρικα από την περιφέρεια Κρήτης για καθυστέρηση. Πώς ξαναδείς, δηλαδή πού θα φτάσουμε. 3.850 κάνει η μελέτη, έτσι, η οποία πληρώνεται. Το έργο θα προκηρυχτεί γύρω στα 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πάει, και το λέω τώρα εδώ δημόσια, πάνω από 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ η κατασκευή του, και πολλά λέω, θα πάει 7 με 8 εκατομμύρια και θα έχουμε πληρώσει 3.800 τη μελέτη. Αυτό το κράτος φτιάξανε, αυτό το κράτος πάμε να αλλάξουμε. Και βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα, η κυβέρνηση παράγει νομιμότητα. Πρέπει να παράξει νόμο δηλαδή, που να πει ότι δεν μπορεί αυτά τα πράγματα που ξέρουμε πόσο δίνονται, μπορεί εσείς να τα προσφέρετε σε τιμές δεκαπλάσεις και πενταπλάσεις. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι και το οποίο ετοιμάζουμε τον νόμο για να το αλλάξουμε με τις προμήθειες του χώρου της υγείας. Στην υγεία για 13 χρόνια, από το 1995 μέχρι το 2009, πεζόταν 18 δις ευρώ. Από αυτά τα 6 δις ήταν μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα υπερτιμολόγησης. Το οποίο εκεί γινόταν με άλλο τρόπο βέβαια. Δεν είναι μόνο με τις, πώς το λένε, με αυτά τα έργα που σου είπα τώρα. Ήταν μόνο τα υγειονομικά υλικά, τα φάρμακα, τα αναλώσιμα κτλ. Ένα πράγμα το οποίο παραγόταν με κόστος σε εργοστάσιο της Νοτιοανατολικής Ασίας με 50 ευρώ κόστος, ένα σετ λαπαροσκοπικής γονιδεκτομής ας πούμε, το οποίο το πούλαγε η μητρική, η Johnson, η Αμερικάνικη ή οι άλλοι, οι δύο μεγάλες που υπήρχαν, 300 ή 400 ευρώ, έφτανε στην Ελλάδα μέσα από δύο ζεμπεκές τριγωνικών συναλλαγών στην Κύπρο, έμπαινε στη χώρα 2.500 ευρώ. Για τόσο πράγμα μιλάμε, αυτό που το πουλάνε 300-400, έπαιρνε 2.500 ευρώ και αναλόγως από το πόσους ενδιάμεσους dealer
υπήρχαν κοινωνικά παράσιτα δηλαδή, έπαιρνε το ένα εμπόριο, με έκανε τιμολόγιο, το ίδιο στο επόμενο. Αυτό είναι ο dealer, έτσι. Μπορούσε να το πληρώσει το νοσοκομείο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε κόστος 50 και πραγματική τιμή από το εργοστάσιο 300-400 και 6.500 ευρώ. Αυτό γινόταν. Και η μίζα μοιραζόταν από τα υπουργεία μέχρι χαμηλά. Μέχρι χαμηλά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ, ουσιαστικά, τι δεν έκαναν ποτέ όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Δεν έκαναν όχι μόνο την κωδικοποίηση των υλικών. Αν αυτή τη στιγμή ζητήσω στο Υπουργείο Υγείας, πείτε μου, παιδιά, τι χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία? Δεν υπάρχει κατάλογος. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρουν. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι δεν έκαναν το θέμα των προδιαγραφών, το οποίο το θέμα των προδιαγραφών ήταν ένα άλλο εργαλείο για να μπορείς κάποια να κόβεις, κάποια να αφήνεις να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Είναι το θέμα ότι δεν έγινε ποτέ τιμολόγηση. Να πεις ότι εγώ αυτά τα υλικά, με βάση τις τιμές που υπάρχουν στην Ευρώπη, εγώ δέχομαι να μου προσφέρονται σε διαγωνισμούς των νοσοκομείων μου και τους κεντρικούς διαγωνισμούς που θα κάνουμε τώρα, γιατί αυτό ετοιμάζουμε, Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ας πούμε. Ότι εγώ θα δέχομαι για αυτό το υλικό τιμές που θα είναι σύμπλην 10% από τη μέση ευρωπαϊκή τιμή σε τρεις χώρες, δύο του Νότου, μία της κεντρικής Ευρώπης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και αυτό ετοιμάζουμε να κάνουμε δηλαδή, και τους έχει πιάσει μαύρη τραμουντάνα. Δεν πειράζει, τους περάσει. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν... ήταν η τελευταία ερώτηση που... άλλη μία. Ελάτε, κύριε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σύντροφε Παύλου, κύριε Υπουργέ. Επειδή είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής ιστορίας που μια συνταγματική αναθεώρηση καλείται να τη χειριστεί η αριστερά, και νομίζω ότι αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον τόπο μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως είναι η στιγμή να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το νομικό κενό που υπάρχει στην αντιμετώπιση των ναζιστικών μορφωμάτων με καθιέρωση συνταγματικού δικαστηρίου? Μήπως πρέπει η κυβέρνηση αυτή τη φορά, η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να το καθιερώσει, να σας απασχολήσει? Γιατί από ό,τι ξέρω, σε 50 ημέρες θα παρουσιαστεί η συνταγματική αναθεώρηση, όπως και ανακοινώθηκε στις 24 Ιουλίου. Μήπως είναι λοιπόν η ευκαιρία να νικήσουμε, να χτυπήσουμε το φίδι στο κεφάλι, ακριβώς εκεί που υπάρχει κενό στο νομικό πλαίσιο της χώρας? Και ένα είναι αυτό, και το δεύτερο πάλι στη συνταγματική αναθεώρηση, σύντροφε, μήπως αυτό το θέμα με την απλή αναλογική, και θέλω την προσωπική σου γνώμη, συγγνώμη για τον ενικό κιόλας, αλλά μήπως αυτό δεν πρέπει να είναι θέμα συζήτησης, αλλά πρέπει να είναι εντελώς αδιαπραγμάτευτα απλή αναλογική, όπως ήταν πάντοτε στην αριστερά, και να μην φοβηθούμε να την κάνουμε συνταγματικά κατοχυρωμένη και να μην μπαζαρέψουμε τίποτα απολύτως, ούτε να φοβηθούμε μπόνους, ούτε τίποτα, γιατί ξέρουμε και να χειριζόμαστε κυβερνητικές συνεργασίες και αποδείχτηκε, και δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, να φοβηθεί τίποτα η αριστερά. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Ευχαριστώ. Να σου απαντήσω σύντομα, σύντροφε. Όσο αφορά το θέμα του εκλογικού νόμου, αυτό θα έρθει νωρίτερα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα πάει μαζί. Αυτό θα είναι κάτι που θα έρθει νωρίτερα. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου δηλαδή, και νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε στις αρχές και τις αξίες της αριστεράς. Το αν αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το κουβεντιαστεί, γιατί έχουμε δώσει έναν ορίζοντα ενός χρόνου για την κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι. Και επίσης και εκεί μπορεί να κουβεντιαστεί και η ιστορία του συνταγματικού δικαστηρίου και του θέματος των... Αυτό σημαίνει ένα άλλο τρόπο διάκρισης των εξουσιών, που σηκώνει πολλή συζήτηση και από πολλές μεριές. Και νομίζω ότι πρέπει να κατατεθούν αυτές οι απόψεις. Αλλά όσο αφορά το θέμα του εκλογικού νόμου, είναι κάτι που θα λυθεί και θα τεθεί και στη διαδικασία της ψήφισης πολύ νωρίτερα. Και όλα μαζί, όλοι μαζί θα το αλλάξουμε. Καλή επιτυχία στο έργο στον κύριο Πουλάκη και σε όλους μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Η σημερινή εκδήλωση τελείωσε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας και τον σύντροφο Παύλο. Thank you.